Είναι από το βιβλίο της Γένεσης, από το Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, 11 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίδες 9, βιβλίων Γένεσης, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, 11 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Και το πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής. Και ότε εκκίνησαν από τις Ανατολής, έβρουν πεδιάδα εν τη γη σε Ναάρ, και κατόκισαν εκεί. Και είπε ο Ιης προς τον άλλον, έλθετε και ας κάμωμεν πλήνθους, και ας ψήσωμεν αυτά σεν πυρί. Και χρησίμευσεν εις αυτούς ημέν πλήνθος αντί πέτρας, η δε άσφαλτος εχρησίμευσε εις αυτούς αντί πυλού. Και είπον, έλθετε ας οικοδομήσωμεν εις σε αυτούς πόλην και πύργον, του οποίου η κορφή να φτάνει ως του ουρανού, και ας αποκτήσωμεν σε αυτόν όνομα, μήπως διασπαρούμεν επί του προσώπου πάσης της γης. Κατέβηδε ο Κύριος δια να είδει την πόλη και τον πύργον, τον οποίον οκοδόμησαν οι ιοί των ανθρώπων, και είπε ο Κύριος, ιδίω εις λαός, και πάντες έχουσι μία γλώσσα, και ήρθαν ακάμνωση τούτο, και τώρα δε θέλει εμποδιστεί εις αυτούς, πάνω ότι σκοπεύωσι να κάμωσι. Έλθετε, ας καταβόμεν και ας συγχύσομεν εκεί τη γλώσσα αυτών, δια να μην εννοεί ο εις του άλλου τη γλώσσα. Και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν επί του προσώπου πάσης της γης, και έπαυσαν να οικοδομώσει την πόλη δια τούτο, ονομάστη το όνομα αυτής Βαβέλ, διότι εκεί συνέχεν ο Κύριος την γλώσσα πάσης της γης, και εκείθεν διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος επί πρόσωπον πάσης της γης. Αμήν. Στο προηγούμενο ακριβώς εδάφιο είναι γεγραμμένο, αυτέ είναι φιλέ των ιών του Νόε κατά τας γενναίας αυτών εις τα έθνη αυτών, και εκ τούτων διεσπάρισαν τα έθνη επί της γης μετά των κατακλυσμών. Όλα αυτά όσα γράφουν οι άνθρωποι για ανθρώπους πριν και παλαιότερα δεν έχουν καμία σχέση με τον άνθρωπο που δημιούργησε ο Θεός, και μάλιστα με τον άνθρωπο που υπάρχει σήμερα στη γη, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους απόγονους του Νόε και των παιδιών του, Σιμ και Χαμ και Ιάφετ. Όλα τα άλλα είναι ζώα, κτίνη, άγρια θηρία. Άνθρωπος είναι μόνο αυτός που έφτιαξε ο Θεός κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να το γνωρίζουμε με τα πάσης βεβαιότητος, γιατί έτσι μόνο θα κατανοήσουμε, δηλαδή αν θα σκεφτούμε ότι ο Θεός με έφτιαξε, μας έφτιαξε όπως είναι αυτός στη μορφή, αλλά και θα μας κάνει όπως είναι αυτός στο χαρακτήρα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό, για να δούμε πώς συμπεριφέρεται ο Θεός όχι σε ένα ζώο, αλλά σε αυτόν που έφτιαξε, να υπάρχει αιώνια, να είναι τριαδικός όπως ο Θεός είναι τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Πώς λοιπόν συμπεριφέρεται ο Θεός στον άνθρωπο και πώς θέλει ο άνθρωπος να συμπεριφέρεται ενώπιον του Θεού. Είναι μία ιδιαίτερη σχέση, η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, καθώς είναι και γεγραμμένο ότι τόσο πολύ ο Θεός ηγάπησε τον κόσμο, τους ανθρώπους όλους, όχι το φρόνημα του κόσμου, τον κόσμο, τους ανθρώπους όλους, ώστε έφτασε μέχρι του σημείου να μην λυπηθεί τον Υιόν του το μονογενή, αλλά να τον αποστείλει όμοιο με άνθρωπο, και μάλιστα να ανέβει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, και μάλιστα να ταπεινωθεί έως εδάφους υπέρ της σωτηρίας αυτών των ανθρώπων, όχι που είναι κατόπιν εξέλιξης, αλλά αυτών των ανθρώπων που έφτιαξε ο Θεός με τα χέρια του από χώμα και ενεφύσισε σε αυτών των άνθρωπων από του πνεύματός του, ώστε να είναι εις ψυχήν ζώσα. Πώς λοιπόν συμπεριφέρεται ο Θεός στους ανθρώπους, τι περιμένει ο Θεός από τους ανθρώπους και πώς ενεργούν καλός ή κακός οι άνθρωποι. Ανάμεσα δε στη σχέση αυτή του Θεού με τους ανθρώπους
ο Θεός έχει εγκαταστήσει πνευματικούς νόμους απαράβατους που επίσης είναι γεγραμμένοι στον αψευδή λόγο του Θεού και επίσης είναι σημαντικότατο να τους γνωρίζουμε για να μπορούμε να συνειδητοποιούμε κάθε μας ενέργεια οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, είτε με επιθυμία οφθαλμών, είτε με επιθυμία σαρκός, είτε με αλαζονία του βίου, καθώς είπαμε ο άνθρωπος είναι τριαδικός, να δούμε, να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τις συνέπειες των ενεργειών μας και των πράξεών μας. Και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού μπορούμε να γνωρίσουμε, να μας αποκαλυφθούν αυτοί οι πνευματικοί νόμοι, όπως ακριβώς υπάρχουν και πνευματικοί νόμοι στη φύση, αμετάβλητοι και απαράβατοι. Έτσι λοιπόν, αφού ο Θεός κατέστρεψε τον παλαιόν κόσμο εξαιτίας της ανομίας, της αμαρτίας, της καθυπερβολής, δημιούργησε ξανά ανθρώπους, συνέχεια του Αδάμ και της Εύας προφανώς, μέσα από τον Νόε, τον δίκαιο την εποχή εκείνη, τη γυναίκα του και ιδιαιτέρως το Σιμ, το Χάμ και τον Ιάφετ, τους τρεις υιούς του και τις τρεις νύφες του. Και αυξήθηκαν κατά την ευλογία του Θεού, πληθύνθηκαν κατά την ευλογία του Θεού και η εντολή του Θεού ήταν να γεμίσουν όλη τη γη. Και πράγματι προχώρησαν τα χρόνια, αυξήθηκαν οι άνθρωποι και έφτασαν σε ένα σημείο ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν μία γλώσσα, να μιλάνε την ίδια γλώσσα και να αντιλαμβάνονται την ίδια φωνή. Υπάρχουν πολλές φωνές μέσα στην ανθρωπότητα, κτηνών, πτηνών, ερπετών, πολλές φωνές, αλλά μία γλώσσα είναι αυτή που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους και μία φωνή. Ιδίως δε εκείνη την εποχή δεν υπήρχε άλλη γλώσσα παρά η γλώσσα που δίδαξε ο Θεός στον Αδάμ, ο Αδάμ στους μετέπειτα, στον Νόε, ο Νόε στα παιδιά του, μία γλώσσα, τη γλώσσα του Θεού και μία φωνή, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Με αυτή τη γλώσσα και με αυτή τη φωνή συνομιλούσε, συνεργαζόταν, περπάταγε μαζί ο Θεός με τους ανθρώπους. Αυξήθηκαν οι άνθρωποι σε αριθμό και έφτασαν στην πεδεάδα Σενεάρ και εκεί άρχισε η εξέλιξη, ο πολιτισμός και οι εφευρέσεις. Η πρώτη εφεύρεση που βλέπουμε τουλάχιστον στη γραφή ήταν όταν συνειδητοποίησε ο άνθρωπος ότι αντί να ψάχνει να βρίσκει πέτρες, να τις πάει, να βρίσκει λάσπη για να οικοδομεί σπίτι, καθώς είναι εκπαιδευμένος ο άνθρωπος από το Θεό να κατοικεί σε οίκον και μάλιστα κατά οικογένειες. Διεπίστωσε λοιπόν ότι υπάρχει ένας ευκολότερος τρόπος, τον ανακάλυψε, να δημιουργήσει πλήθρες από χώμα και να χρησιμοποιήσει και την άσφαλτο που ήταν δοσμένη στην πεδιάδα αυτή αντί για πυλό. Όμως καθώς πέρασαν τα χρόνια συνέβη κάτι που από εδώ και πέρα πρέπει να δίνουμε μεγάλη προσοχή για να δούμε πώς μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού τη ζωή των ανθρώπων και τη ζωή τη δική μας. Ναι μεν ανακάλυψαν, ναι μεν αυξήθηκαν, ναι μεν ευλογήθηκαν, αλλά ξέχασαν το Θεό. Και δεν σκέφτηκαν καθόλου το Θεό. Και όταν ο άνθρωπος ξεχνάει το Θεό, ξεχνάει να σκέπτεται το Θεό, ξεχνάει να επικαλείται το Θεό, ξεχνάει να δημιουργεί θυσιαστήρια στο όνομα του Κυρίου, εκείνο το οποίο μένει να σκέφτεται είναι τον εαυτό του. Και έτσι λοιπόν και αυτοί, σκεπτόμενοι τους εαυτούς τους, είπαν τι θα κάνουμε και αποφάσισαν να οικοδομήσουν για τους εαυτούς τους, για τον εαυτό τους, πόλην και πύργον. Και μάλιστα
πάλι είναι πολύ σημαντικό, με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια θα οικοδομήσουν και θα αποφάσισαν να οικοδομήσουν και θα συνεχίσουν να οικοδομούν αυτή την πόλη και τον πύργο. Το πρώτο κριτήριο ήταν η κορφή αυτού να φτάνει ως τον ουρανό, δηλαδή ματαιοδοξία, επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της καρδιάς για να φαίνονται, να φαίνεται όμορφα στα μάτια τους. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε για δεύτερη φορά το κοσμικό φρόνημα να μπαίνει στις καρδιές των ανθρώπων. Την πρώτη φορά ήταν όταν πρώτο μπήκε στην καρδιά της Εύας, στην οποία είχε δοθεί εντολή μέσω του Αδάμ να μην φάνε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, και στο κέντρο του παραδείσου ήταν το δέντρο της, το δέντρο της ζωής. Η Εύα γύριζε όλο γύρω γύρω από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, το οποίο θεωρούσε ότι είναι στο κέντρο του παραδείσου. Ξέχασε την εντολή του Θεού, παρέβλεψε, δεν σκέφτηκε. Ο Αδάμ δεν φρόντισε, γιατί ήταν κεφαλή της Εύας, να φυλάξει, να βοηθήσει, να προφυλάξει την Εύα, και το αποτέλεσμα ήταν να την πλησιάσει ο διάβολος, γιατί το κοσμικό φρόνημα έρχεται στη ζωή του ανθρώπου από τις εισηγήσεις του διαβόλου, μόνο από τις εισηγήσεις του διαβόλου στην καρδιά που είναι έτοιμη, γιατί έπαψε να σκέφτεται το Θεό και να προσεύχεται στο Θεό. Έπαψε να φοβάται το Θεό. Και όταν της πρότεινε να φάει από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, η Εύα, παρασυρμένη από την επιθυμία της σαρκός του, της σαρκός της, διεπίστωσε ότι το δέντρο είναι καλό εις τη βρώση, από την επιθυμία των οφθαλμών της, ότι το αρεστό στους οφθαλμούς, και από την αλαζονία του πνεύματός της και επιθυμητών ως δίδων γνώσης, έφαγε και θριάμβευσε ο διάβολος, ώστε αναγκάστηκε ο Θεός να αποχωριστεί από την Εύα, που ήδη είχε αποχωριστεί από το Θεό. Γιατί ο Θεός δεν αποχωρίζεται από τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος πρώτον αποχωρίζεται από το Θεό, και τότε ο Θεός δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, αφήνει τον άνθρωπο. Το ίδιο έγινε τώρα και στη Βαβέλ. Ξέχασαν, δεν σκέφτηκαν. Εισήγηση του διαβόλου, κάντε έναν μεγάλο πύργο που να φτάνει μέχρι τον ουρανό, να φαίνεται η μεγαλοπρέπειά του, να αποκτήσουμε όνομα για τον εαυτό μας, αλαζονία του βίου, και απήθεια, γιατί δεν θέλουμε να διασκορπιστούμε και να γεμίσουμε τη γη όπως ο Θεός μας ευλόγησε και μας διέταξε. Μη τυχόν και διασκορπιστούμε και διασπαρούμε. Και έτσι το φρόνημα της σάρκας, το κοσμικό, οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από το θέλημα του Θεού, οδηγεί τον άνθρωπο εκεί με σκέψεις, εκεί που δεν πρέπει να είναι ο άνθρωπος, με ματαιοδοξία, στην ματαιοδοξία, στην αλαζονία και εν τέλει στην απήθεια του Λόγου του Θεού. Ο Θεός όμως παρατηρεί, στον Θεό ανήκει να εφορά πάνω σε όλους τους ανθρώπους, παρατηρεί και επεμβαίνει στις αποφάσεις των ανθρώπων. Είτε ευλογών προς ευλογία, είτε καταστρέφων, διασκορπίζων. Γιατί δεν θέλει ο Θεός ο άνθρωπος να δημιουργεί πράγματα έξω από το θέλημά του. Δεν το επιτρέπει. Γι' αυτό έστρεψε με μεγάλη προσοχή ο Θεός
τους ανθρώπους, στις σκέψεις τους, στο έργο τους, στις αποφάσεις τους, στην οικοδομή τους. Και διεπίστωσε ότι οι άνθρωποι όλοι είναι ένας λαός, έχουν μία γλώσσα και αποκαλύπτει ο Θεός τον φοβερό πνευματικό νόμο που υφίσταται ανάμεσα στους ανθρώπους, ότι όταν οι άνθρωποι είναι ένας λαός, όταν η οικογένεια είναι μία οικογένεια, όταν η εκκλησία είναι μία εκκλησία και έχουν μία γνώμη και έχουν μία γλώσσα και έχουν μία φωνή, ό,τι αποφασίζουν να κάνουν θα το πετύχουν, γιατί κανείς δεν μπορεί να τους εμποδίσει παρά μόνο είτε ο Θεός θα τους ευλογεί να κάνουν μεγαλύτερα από αυτά που σκοπεύουν, είτε ο Θεός θα τους εμποδίζει και θα τους διασκορπίζει, θα βάλει ανάμεσά τους σύγχυση. Γι' αυτό το εκμεταλλεύεται πλήρως και ο διάβολος, και ο ένας δεν μπορεί να καταλάβει τη γλώσσα του άλλου. Και έτσι υπάρχουν χωρισμοί, διχοστασίες, γιατί και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο που πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε. Μην γυρίζεις γύρω γύρω στην εκκλησία, μικρούλα μου. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο το οποίο πρέπει να προσέχουμε, είναι να δούμε την αιτία των αποτελεσμάτων μας. Γιατί αν διαπιστώσουμε την αιτία των αποτελεσμάτων μας, τότε θα μετανοήσουμε, και αν μετανοήσουμε ο Θεός θα επέμβει όχι μόνο προς διόρθωση αλλά πολύ περισσότερο προς ευλογία. Δεν μπορεί ο Θεός να αφήσει ένα λαό με μια γλώσσα και μια φωνή να οικοδομήσουν αυτό που δεν πρέπει, το οποίο θα έχει συνέπειες μεγάλες και ανεπανόρθωτες. Θα δημιουργηθεί ένας λαός, μια ανθρωπότητα η οποία πια δεν θα υποτάσσεται με τίποτα και θα πρέπει πάλι να την καταστρέψει ο Θεός. Πριν έρθουν τα χειρότερα, και αυτό θέλω να επιμείνω, πριν έρθουν τα χειρότερα, ο Θεός επεμβαίνει με κακές ενέργειες. Επεμβαίνει με καταστάσεις επώδυνες στη ζωή μας. Πριν έρθουν τα χειρότερα. Δεν θέλει να αφήσει να έρθουν τα χειρότερα. Και ποια είναι τα χειρότερα? Τα ανεπανόρθωτα. Αυτά που δεν διορθώνονται. Αυτά που εάν γίνουν, τότε ένα είναι το τέλος, η απόλυτη καταστροφή και ξανά από την αρχή. Όπως έγινε πριν τον Νόε. Δεν θα αφήσει ο Θεός, και αυτό είναι ευλογία. Και αυτό είναι χάρις. Και αυτό είναι έλεος Θεού. Δηλαδή το ότι ο Θεός ήλθε και σύγχυσε τις γλώσσες για να μην εννοεί ο ένας τη γλώσσα του άλλου, είναι χάρη και ελέος. Ακριβώς. Ακριβώς. Η διχοστασία είναι χάρη και έλεος, ο χωρισμός είναι χάρης και έλεος. Ακριβώς. Γιατί επειδή ο Θεός ξέρει το μέλλον, επειδή ο Θεός ξέρει τι είναι αυτό που διορθώνεται και τι είναι αυτό που δεν διορθώνεται, επεμβαίνει στην κακή πορεία του ανθρώπου και σταματάει την κακή πορεία του ανθρώπου πριν ο άνθρωπος να πέσει στον γκρεμό. Χάρις και έλεος Θεού είναι η σύγχυσης. Απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Γιατί διαιτηρήθη το ανθρώπινο γένος. Μπορεί να φτάσανε
και στα Σόδωμα και στα Γόμορα κάποιοι, μπορεί να φτάσανε και στην εκχύληση της αμαρτίας κάποιοι άλλοι, αλλά μικρό υπόλοιπο υπήρξε από τη συνήθεια του Σιμ και λοιπά, μέχρι τον Ιησού Χριστό. Εάν δεν είχε υπάρξει η Βαβέλ, είναι αμφίβολο αν η ανθρωπότητα θα είχε φτάσει μέχρι του να γεννηθεί ο Χριστός. Για να μην πω είναι βέβαιο ότι δεν θα είχε φτάσει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να γνωρίζουμε πρώτον ότι ο Θεός μας παρακολουθεί και γνωρίζει σε λεπτομέρειες την καρδιά μας, την ψυχή μας, τη ζωή μας, τις σκέψεις μας, τις αποφάσεις μας και μόνο αυτός το μέλλον μας. Δεύτερον, εάν εμείς ξεχαστούμε ότι είμαστε κάτω, εμείς οι χριστιανοί λέω τώρα, γιατί όταν ξεκίνησε αυτός ο λαός ήταν άνθρωποι Θεού, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Νόη ήταν θυσιαστήριο στο Θεό. Να μην ξεχαστούμε ότι η ζωή μας εξαρτάται όχι από την επιθυμία της σαρκός, όχι από αυτό που μας αρέσει, αλλά πάντοτε να σκεφτούμε, εμάς μας αρέσει αυτό, εάν ήταν ο Χριστός στη θέση μας, τι θα του άρεσε. Μην ξεχνάμε τον Χριστό, αλλά αντιθέτως μπροστά να τον βάζουμε. Εάν ήταν στη θέση μου, τι θα σου άρεσε Κύριε, αν ήσουν στη θέση μου, και αν δεν ξέρω θα μου το πει. Εάν ήσαν στη θέση μου, τι θα ήθελες. Μπορεί να μην ξέρω, θα μου το πει. Και το σημαντικότερο, εάν ήσουν στη θέση μου, τι θα έκανες. Ερώτησης. Όχι ρητορική ερώτηση, δηλαδή άσχετη, αληθινή, πραγματική ερώτηση. Τι θα σ' άρεσε, τι θα ήθελες αν ήσουν Γιώργος Κοροβέσης, τι θα έκανες αν ήσουν Γιώργος Κοροβέσης, ώστε η προσευχή μου να μην είναι «κάνε Κύριε αυτό που θέλω, μ' αρέσει ή νομίζω», αλλά η προσευχή μου να είναι «βόηθησε με Κύριε να κάνεις τη ζωή μου και να κάνω εγώ αυτό που σ' αρέσει, αυτό που θέλεις και αυτό που νομίζεις». Και τότε η ζωή του ανθρώπου πραγματικά είναι μέσα στην απόλυτη, όχι μόνο ευλογία, αλλά και διοίκηση, οδηγία Πνεύματος Αγίου. Τότε μόνο. Γιατί? Γιατί τότε μόνο πραγματικά είσαι δούλος. Δούλος Θεού. Δούλος του Ιησού Χριστού. Αλλιώς τι είσαι? Οτιδήποτε άλλο εκτός από δούλος Χριστού. Εάν κάνεις ό,τι σ' αρέσει, ό,τι θέλεις και ό,τι νομίζεις. Αλλά και σε οποιαδήποτε περίπτωση, είτε στην περίπτωση την ευάρεστη στο Θεό, που πραγματικά ενδιαφέρομαι τι αρέσει στο Χριστό μου, τι θέλει ο Χριστός μου και τι θα κάνει ο Χριστός μου, πρέπει να ξέρω ότι ο Κύριος παρακολουθεί το έργο μου και τότε να περιμένω να περπατάω από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα και ιδιαιτέρως, αγαπημένα μου αδέλφια, όχι επί προσωπικού μόνο επίπεδου, αλλά να ξέρουμε ότι αυτές οι σκέψεις, αυτές οι αποφάσεις, αυτή η νοοτροπία, και να το πω γραφικά, αυτό το φρόνημα επηρεάζει όχι μόνο τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου, όχι μόνο εμένα και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, όχι μόνο εμένα και την οικογένειά μου και τα εγγόνια μου και το περιβάλλον μου. Γιατί? Γιατί τότε, καθώς λέει ο Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου και εσύ θέλεις να είσαι σαν και εμένα, και εσύ είσαι το φως του κόσμου. Με αποτέλεσμα είσαι φως και το φως διώχνει το σκοτάδι. Μόνο το φως διώχνει το σκοτάδι. Θα διώχνεις το σκοτάδι, γιατί θα είσαι το φως του Χριστού.
ο Θεός να μας βοηθήσει, αγαπημένα μου αδέλφια, γιατί αυτή είναι η μεταμόρφωσή μας, γιατί έτσι περπατάμε κατά την εικόνα του Χριστού, γιατί έτσι περπατάμε αγόμενοι από το Πνεύμα το Άγιο, και το σημαντικότερο, γιατί έτσι δοξάζεται ο Θεός στη ζωή μας. Οι άνθρωποι εδώ τι προσπάθησαν? Να δοξάσουν τον εαυτό τους, να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους και τις ορέξεις τους και να περπατήσουν και να κάνουν όχι αυτά που θέλει ο Θεός, αλλά αυτά που θέλουν αυτοί. Ενώ ο Θεός θέλει ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Να απορρίψουμε τις βουλές μας και τις αποφάσεις μας, εκλέγοντας τις βουλές του Θεού και τις αποφάσεις του Θεού. Αμήν.